Συμφωνήσω, εγώ δεν το πιστεύω γιατί δεν έχουμε βρεθεί σε κρεβάτι, ότι τουλάχιστον με μένα. Δεν ξέρω με πόσες. Δεν έχουμε, αν και έχω υπάρξει πολύ ερωτευμένη μαζί σου. Τι είπες? Πολύ. Κύριε, μου το για μένα είσαι το πρώτο αρσενικού. Πειράζει. Δεν είναι τίτλος αυτό, δεν μ' αρέσει. Κι όμως είσαι. Τι να κάνουμε, ρε Πέτρο. Λέω ότι με χτύπαγε η καρδιά σου και τέτοια, λες το μα. Να τώρα χτύπαγε η καρδιά μου, τώρα δεν θυμάμαι κιόλα, αλλά μ' άρεσε πολύ. Τρελνόμουν, ρε Πέτρο. Κοίταξε να δει, λέγεται. Έχω έρθει σε εκδήλωση. Να λέγεται, δηλαδή. Και έχει έρθει να δει το χώρο και έχουν κοπεί τα πόδια μου. Μπαίνει μέσα και με εκείνο το ύφο που είχε τότε. Ξέρει εκείνο το ύφο που είχε τότε. Το χιλίον. Ναι, ήσουν, εντάξει, ρε Καρδιναλίον. Ναι. Yeah. Και έχω, δεν ξέρω, κόβονται τα πόδια μου. Δεν υπάρχει. Κοίτα να δεις πώς θα έφερε η ζωή. Εντάξει με το Λάτσιο, ρε παιδάκι μου. Γράφουνε κανένα δύο χρόνια, εντάξει με το Λάτσιο. Θες να σου πω εγώ τι να ρωτήσεις, να σου απαντήσω ναι. Ναι. Θέλεις. Ναι. Γιατί αυτό θες να σου πω. Ρώτησέ με αν θα ήθελα να τα έχω. Θα ήθελες, Κατερίνα Γκαγκάκη, να εντάξει με το Λάτσιο. Ενίοτε πάρα πολύ. Γύρω μια πίσω, ρε. Είναι στο εξωτερικό. Μάλιστα. Πολλές φορές. Αλλά αφού θα ήθελες, μπορείς δεν κάθισε όλη την ώρα εκεί, αργά στον αντένα, πήγαινε ώρα 12, πήγαινε μία. Πρέπει να είσαι στην ίδια φάση. Δεν πάμε ρε Γιάννη να φάμε κάτι. Ναι, ναι, τα άπα εγώ, δεν πάμε Γιάννη να φάμε κάτι και πάμε ξανά Γιάννη να φάμε κάτι, έχουμε φάει τον άμπακο. Ξέρεις. Μήπως έγινε τίποτα αυτό που λένε γρήγορο κανένα τέτοιο. Θέλεις να δώσουμε κοινωνικό μήνυμα στην εκπομπή, μήπως τα ακούσει και έρθει. Όχι, γιατί είμαι εγώ ευχαρίστω σα πάντρευα. Α, θα μα παντρέψει κιόλα. Έχω όμω κάτι να σου πω. Και πε ό,τι γινόταν. Το ρόλο του κουμπάρου. Να σου πω, κουμπάρε. Έλα. Μετά με τι θα ασχολούσασταν όλοι. Ασχολιόσασταν. Άστα. Παιδιά, υποκλίνομαι στην Γκαγκάκη που το είπε στον αέρα. Είπε στον αέρα αυτό το πράγμα, Κατερίνα. Εγώ θέλω να ακούσω τη Φέη. Θα μιλήσω τελευταίο. Θέλω να ακούσω τη Φέη. Που η Φέη ξέρει και πράγματα. Για πε το Όσκαρ πηγαίνει, για λέγε Φέη. Τώρα σε θέλω γιόντα. Για πε. Κοίταξε, αυτό ναι, που είπε στο Κωστόπουλο. Ναι, ναι. Έπεσε. Πέφτει μαγκούρε. Άσε τώρα, πε τη γνώμη, την ακούμε εμεί. Λοιπόν. Ναι, για το Λάτσιο θέλω να μιλήσω στον Κωστόπουλο. Ο Κωστόπουλο εντάξει, πολλέ γυναίκε. Έκανε και λίγο την πλάκα τη ότι παλιότερα είχε και. Με το Κωστόπουλο, εντάξει. Με το Λάτσιο πε τώρα, αυτό είμαι ευθέω. Ότι θα ήθελα ενίοτε τρελάναμε με το Λάτσιο, αλλά αυτό δεν ήθελε. Από όσο ξέρω την Κατερίνα. Ναι, ναι, ναι. Και από αυτά που ακούω. Ναι, 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 το διατάφτα πάμε. Μεγαλώνουν τα αυτιά σιγά-σιγά. Πάλι καλά, δεν μεγαλώνει μύτη, για λέει. Πάλι καλά. Σαφώς και τις έχει περάσει από το μυαλό. Τις είχε περάσει από το μυαλό. Ναι, ναι. Ωραία. Αφήστε να μιλήσετε. Απλά, επειδή ήταν οι συνθήκες διαφορετικές, ποτέ δεν τόλμησε. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω η ίδια. Δηλαδή θα πήγαιναν για ένα φαγητό. Ποιες ήταν οι συνθήκες? Ο Λάτσος είχε χωρίσει από τη Μενεγάκη. Χρόνια τώρα. Παιδιά, συγγνώμη. Και πάλι. Γράφανε, και πάλι. Υπήρξε ένα δημοσίευμα τελείως κακό και λάθος ότι ο Λάτσος χώρισε τη Μενεκάκη λόγω τη Γκαγκάκη. Αυτό είναι, δεν υπάρχει. Επειδή του ξέρω και του δύο, δεν υπάρχει ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Επειδή λοιπόν μετά ο Μενεκάκη παντρεύτηκε και τα λοιπά, έκανε παιδί, περιχώρησε τη ζωή τη. Δεν θα ήταν κανένα πρόβλημα να τα φτιάξει ο Λάτσιο με την Γκαγκάκη. Ο Λάτσιο δεν ήθελε προφανώ να τα φτιάξει με την Γκαγκάκη. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί δεν είναι τόσο απλά. Μα χώρισε ο άνθρωπο. Δεν ξέρουμε όμω αν ο έρωτα τη Κατερίνα γεννήθηκε τα 5 τελευταία χρόνια ή αν προϋπήρχε. Δηλαδή αυτό καταλαβαίνουμε. Γιατί αυτοί οι δύο άνθρωποι ήταν πολλά χρόνια μαζί. Γιατί δεν έγινε, λέμε τώρα, παιδιά. Άλλο λέμε. Γιατί πολλέ φορέ οι συνθήκε είναι έτσι. Είναι οι συνθήκε τη Γκαγκάκη. Καλά, ο Γιάννη έχει υπάρξει με πολλέ γυναίκε, δεν το ξέρουμε. Για μόνιμη σχέση εννοώ. Σταθερή. Και εγώ δεν ήμουν στον αντένα, αλλά το γεγονό ότι. Τώρα στο εξωτερικό δεν είμαι, ποιο νομίζει είναι με το. Δεν είναι εύκολο κάποιοι άνθρωποι που συνεργάζονται. Εσεί είστε μαζί όλοι μέρα, είστε παντρεμένοι και είστε και παιδιά. Δεν σημαίνει αυτό. Δεν ξεκινήσαμε και ήμασταν μαζί στην ίδια δουλειά. Το μετά είναι πιο δύσκολο. Ότι όλη μέρα μαζί. Οι συνεργάτε δεν μπλέκουν εύκολα ερωτικά. Είναι δύσκολο. Εγώ θέλω να πω, φανταζόταν ποτέ η Κατερίνα ότι θα χώριζε ο Λάτσιο, ότι θα έφευγε αυτή από τον αντένα. Ότι θα έφευγε και ο Λάσο από τον αντένα. Δηλαδή η ζωή, οι συνθήκε. Αυτό αλλάζουν, είναι πριν μισό χρόνο, ρε Φέιμ, πήγαν τον αντένα. Αυτή, είναι αυτή ήταν ερωτημένη με τον Λάσο χρόνια τώρα, σου λέει. Ωραίο ζευγάρι. Ότι ενίοτε θα ήθελα πολύ. Δεν σημαίνει τώρα του τελευταίου 5 μήνε. Και Κατερίνα θα τον νοιάζεται πάντα. Ωραίο ζευγάρι θα ήταν, ειλικρινά. Για όντω θα του λέμε πολύ μαζί, νομίζω. Νομίζω τώρα όμω που εξομολογήθηκε δημόσιο αυτό το πράγμα. Τελείωσε ο άλλο κόμμα. Δηλαδή, ακόμα και ένα το εκατομμύριο στο μυαλό του Λάτσου να ήταν να τα φτιάξει μέσα με την Κατερίνα, η δημόσια εξομολόγηση τη Κατερίνα αυτή. Τελειώνει τώρα. Το επόμενο δείπνο μπορεί να τελειώνει. Τόσα χρόνια που περάσει. Δεν πειράζει. Γιατί το κάψε τώρα. Είναι σαν να λέμε ότι εγώ θα πάρω μεταγραφή στο CNN. Αν το γραφτεί, κάηκε. Τελείωσε. Ενώ ξενερώνει ο άλλο. Ναι, τελειώνει. Εγώ νομίζω ότι του άνοιξε την πόρτα. Εγώ έτσι νομίζω. Του την έκλεισε οριστικά τώρα. Δεν πειράζει, τόσα χρόνια έχουν περάσει. Κατερίνα άνοιξε την πόρτα. Ήταν πολύ γοητευτική και αποφασισμένη. Εμένα με εκνευρίζει η Κατερίνα. Γιατί? Την αγαπάω, χθες μιλάγα μαζί μισή ώρα στο τηλέφωνο, είναι φίλη μου που την αισθάνομαι πολύ κοντινό μου άνθρωπο. Εγώ. Και την Κατερίνα και το Λάτσιο, δηλαδή σε περιπτώσεις
ας πούμε, που άλλοι εξαφανίζονται όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, είναι από τους δύο που παίρνουν πρώτη τηλέφωνο να σε βοηθήσουν αυτοί οι δύο. Μπράβο, και μπράβο. Το λέω δημόσια για να τελειώνουμε. Όμως με εκνευρίζει αυτή η στιγνή ειλικρίνεια της Κατερίνας. Νομίζω ότι δεν τη κάνει καλό. Ότι καταντάει το πάθεια. Δεν μ' αρέσει εμένα για την Κατερίνα που αγαπάω. Να είναι τόσο ειλικρινή. Ωραία, μία γυναίκα, περιμένει λίγο ο χαρακτήρας. Να άσε λίγο και το μυστήριο και τη γοητεία, ας πούμε, να υπάρχει. Το μυστήριο υπάρχει 20 χρόνια μα που έχω καταλάβει. Τον ένα τον γουστάρει, τον άλλο τον γουστάρει. Μα υπάρχει 20 χρόνια που γουστάρονται. Το τελευταίο που μπορεί να πεις για την Κατερίνα ότι είναι κακομοίρα. Δεν είναι μια ωραία γυναίκα, άλλα δύο μέτρα. Γέννησε σαν κακομοίρα όμως εκεί. Γιατί λέει ότι μπορεί να μένω με τον ένα και δεν είναι ωραίο αυτό. Δηλαδή μιλήσαμε με τον άλλο προχθές και τα είχαμε παντρεμένο. Γιώργο, παιδιά, είναι μια γυναίκα που αυτή τη θέλουν οι μισοί Έλληνες. Τη θέλουν κατά μια γυναίκα. Και αντί να πει και να το παίξει η γυναίκα ότι που είναι πτώματα πίσω τη, θα βγαίνει και το παίξει κακομοίρα. Πόσες φορές αυτή την εκπομπή εσύ έχεις πει, εσύ το έχεις πει, ότι η ειλικρίνεια είναι μαγιά. Γιατί τώρα δεν το. Εγώ είμαι λιάγκα. Είναι μια κατηγορία μόνο μου. Εγώ τα πρώτα. Τα λέω και μετά τα λούσα. Δεν μιλάω για σένα. Είναι γυναίκα αυτή. Μιλάω για χαρακτηρισμό. Μπορώ να πω κάτι. Μια δυναμική γυναίκα που είναι μια δυναμική γυναίκα. Ωραία. Και αυτό θα μείνει μόνη τη. Ωραία. Έλα βρε Γιωργάκη μου. Εντάξει τώρα, μένα περιμένετε λίγο να ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Μια δυναμική γυναίκα. Το να το παίζει και τύπου γκόμενα και να πίνει, ναι, μοιραία και να πίνει. Μάλιστα, λάθος. Είπε χθες ότι κάνει και μασά στους άντρες και περιμένε λίγο. Αυτό φοβίζει τους άντρες. Το να είναι ειλικρινής και να δείχνει, ας πούμε, και ότι θέλει και είναι και αδύναμη και ότι χρειάζεται μια αγκαλιά. Και αυτό φοβίζει. Τι να κάνει η γυναίκα. Δηλαδή δυναμική είναι. Και ειλικρινής είναι και δείχνει ότι είναι αδύναμη, φοβίζει κι αυτό. Λέτε ο Τσίπρας να συναντήθηκε με τον ψυχάρι στο σπίτι της Γκαγκάκη που έχει γάτα Ιμαλαϊών. Λες. Τον Μπούλι. Τι από τα δύο, τι να κάνει. Σας πάω στον Θεό.